Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017. Κριός. Η ενέργειά σας σήμερα θα σας οθήσει σε καλές πράξεις και αγαρθοεγγύες. Έχετε καιρό να αισθανθείτε άνθρωποι, μιας και η εβδομάδα ξεκίνησε κάπως περίεργα για σας. Η σημερινή μέρα σας βρίσκει σε χαλαρή διάθεση, παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ταύρος. Ένα χρηματοοικονομικό θέμα σήμερα παίρνει τη λύση του. Αυτή η πράξη θα σας φτιάξει τη διάθεση. Από το απόγευμα και μετά κάντε σχέδια με φίλους ή με το τέρι σας για ένα ταξίδι το οποίο όλο αναβάλλεται. Δίδυμος. Ο Ερμής από τον Τοξότη σας κάνει ακαταμάχητους, αλλά και πάρα πολύ επικοινωνιακούς. Εξάλλου το φιλικό σας ζώδιο Τοξότης σας κάνει λίγο παρορμητικούς. Προσέξτε στη δουλειά ή την προσωπική σας ζωή λόγω συζητήσεων προσωπικού τύπου κυρίως, κινδύνος παρεξηγήσεων. Και περνάμε στον καρκίνο. Με κέφι και διάθεση στα ύψη, σήμερα αγαπητά μου καρκινάκια, θα ζήσετε στη δική σας ζώνη φαντασίας. Η δουλειά πάει καλύτερα και με αυτόν τον τρόπο σκέψης θα φτιάξετε αλλά και θα οργανώσετε καλύτερα την ερωτική σας ζωή. Λέων, δώστε όθηση σε επαγγελματικά σχέδια. Σήμερα αποφύγετε έκτακτα έξοδα και προπληρώστε ό,τι χρωστούμενο υπάρχει. Η ερωτική σας διάθεση φτιάχνει και αυτή, η πράξη σας καθορίζει το νέο σας μέλλον. Δώστε προσοχή σε φίλους και συνεργάτες. Παρθένος. Τα πράγματα σε εσάς έχουν στρώσει σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Τώρα πρέπει να βάλετε νέα σχέδια στα οποία θα έχετε τη στήριξη των φίλων. Η σημερινή μέρα σας δίνει όθηση και κουράγιο σε ένα ερωτικό σας ζήτημα. Ζυγός. Δώστε προτεραιότητα σε οικονομικά ζητήματα και πείτε τα πράγματα με το όνομά τους. Η νέα όψη των πλανητών αλλά και της Αφροδίτης κυρίως που είναι ο κυβερνήτης σας σας δίνει δύναμη να λύσετε ό,τι θέμα σας απασχολεί. Ασχοληθείτε όμως μόνο με τα δικά σας θέματα, είναι θέμα αρχής. Σκορπιός. Μπορείτε σήμερα να πραγματοποιήσετε το πιο κρυφό σας πόθο. Δυναμισμός και ο σταθερός σας λόγος σας βγάζει από τα διέξοδα. Η σημερινή ημέρα θα σας δώσει πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Ήρθε η ώρα φίλοι μου να αποδράσετε όπως το θέλετε εσείς. Και περνάμε στον Τοξότη. Με τα βέλη σας έτοιμα πετυχαίνετε δύσκολους στόχους. Η σημερινή ημέρα είναι νευρική. Αποφύγετε καυγάδες με συνεργάτες, φίλους, τέρι. Εξάλλου φίλοι μου η κρόνια επιρροή επιτέλους σταματάει. Δώστε χώρο και χρόνο στον εαυτό σας. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Μπορείτε επιτέλους να κάνετε πολλά όνειρα πράξη. Χαλαρού σας βρίσκει η Πέμπτη αλλά και λίγο σκεπτικούς στο πώς θα υλοποιήσετε τα πρακτικά θέματα της ημέρας. Η ηρεμία από το απόγευμα και μετά σας οδηγεί σε φιλικές αποδράσεις. Υδροχός. Πολλές επαφές και ραντεβού παντός τύπου σας βγάζουν από τη ρουτίνα σας. Προσοχή σε συζητήσεις σε επαγγελματικό επίπεδο λόγω παρορμητισμού. Οι νέες πλανητικές επιρροές σας δίνουν τρομερή ενέργεια σε όλα τα επίπεδα της ζωής σας. Ιχθύες. Σε ένα ροζ σύννεφο, άκρος ερωτικό σας βρίσκει η σημερινή μέρα. Είτε έχετε σχέση είτε όχι, οι χτύποι της καρδιάς σας δυναμώνουν. Με αυτή τη διάθεση μπορείτε να πετύχετε κάθε στόχο. Καλό είναι να κοιτάξετε φίλους και συνεργάτες. Ίσως χρειάζονται βοήθεια. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.